σήμερα θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα με διαλύματα με το φίλο της εκπομπής και της συχνότητας και συνομιλητή και συνειδοπόρος αυτά τα ταξίδια, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Διότι την ίδια ώρα που στην μικρά και ταπεινή χώρα μας γίνεται αυτή η συζήτηση, γίνεται της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, το ανάγνωσμα. Τι θέτε να σας πω? Ελληνόπουλο που έγδισε τρομάρα του 12χρονα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τάσερνε στο διαδίκτυο. Θέλετε να σας πω ότι το αφεντικό επιστήμονας που έκανε το κλικ για την τεχνητή νοημοσύνη τα βρόντιξ από την Google και προειδοποίησε? Ότι συγκλονίστηκε ο Λευκός Οίκος και μαζεύει τους επιστήμονες να τους βάλει stop? Ότι στις Βρυξέλλες συζητούν ότι κάτι πρέπει να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τα άλλα ήταν υπερβολές και συνωμοσιολογίες, ε? Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι και πάλι που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Δεν μου λέτε, θα ξεκινήσω από αυτό. Εσείς ναι. TikTok έχετε? Τι να έχω? TikTok έχετε? Όχι, όχι, δεν ασχολούμαι. Μα πώς, όλοι οι πολιτικοί έχουν ανοίξει σελίδα στο TikTok, λογαριασμό. Μα τα έχουμε πει. Είναι αυτοί οι 400, δύσμεροι 400.000 νέοι που προσπαθεί ο καθένας σε τους πολιορκεί συνέχεια. Προτείνει σε μένα, όχι προτείνει σε μένα, όχι πήγαινε από εδώ, όχι πήγαινε από εκεί. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, η ψήφος του ελληνικού λαού περνάει από μια άλλη πλατφόρμα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, προς Θεού, παιδιά, δεν θα μπαίνουν οι άλλοι, θα μπαίνω μόνο εγώ. Το έχει απαγορεύσει στους υπουργούς του. Και ψέλησε και όλα συμβαίνει. Είναι κινέζικο αυτό, λεπρά, το προσέχουμε. Όλα τα άλλα δηλαδή που έχουμε και χρησιμοποιούμε στη ζωή μας, από πού είναι? Από τη ΣΥΠΑ. Κινέζικα είναι όλα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες λιθίου, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά. Όλα αυτά. Όλος αυτός ο θαυμαστός νέος κόσμος βασίζεται πάνω σε πρώτες σελίδες της Κίνας. Mm. Και τώρα και σε πλατφόρμες. Εν τω μεταξύ, το άλλο δεν ξέρω αν το είδατε, το πολύ περίεργο, ότι πηγαίνανε τα κόμματα οι φουκαράδες για να δηλώσουν συμμετοχή και η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δεν ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το είχε χωρίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν τους άφηνε. Ναι. Είναι σαν τη λίστα αναπροσαρμογή, τη θυμάστε, που δεν μπορούσε κανένας καταναλωτής να την καταλάβει. Έχετε δίκιο. Παραλίγο ένα από αυτά τα κόμματα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας να βρεθεί εκτός διαδικασίας, διότι δεν την δέχονταν ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και το έκαναν χειρόγραφα στο τέλος. Και οι οικολόγοι το πράσινο μου πώς έμειναν απ' έξω. Γι' αυτό το λόγο. Σωστό. Σωστό. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πράγματα ανήκουστα. Ανήκουστα. Θα έπρεπε όχι απλά να θέλουν να υπάρχει συμμετοχή και να εξαιρέσουν αυτές τις πλατφόρμες, αυτά τα ψηφιακά τείχη που ουσιαστικά βάζουν μεταξύ του πολίτη και της συμμετοχής του, θα έπρεπε να τους βοηθούν. Να τους φέρουν από το χεράκι, αν τους λέει παιδιά πρέπει να γίνει έτσι. Και ένα Υπουργείο Εσωτερικών, επαναλαμβάνω, που απουσιάζει. Πού? Από τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε που πάμε. Υπάρχει μια αναφορά, βεβαίως, υπάρχει μια σκετωθήξατε τώρα. Υπάρχει μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν από Έλληνα Ευρωβουλευτή, από την πληροφορία της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Φράγκος, ο οποίος θέτει μερικά ερωτήματα για τη βραδιά των εκλογών και τη διενέργεια από ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει χορηγηθεί από το κράτος. Και λέει, πώς διασφαλίζεται? Εγώ έχω ξαναπεί, διασφαλίζεται από τους σάκους. Ισχύουν οι εκλογικοί σάκοι ακόμη στα πρωτοδικεία για τη διασταύρωση. Όμως δείχνει που οδηγούμαστε σιγά σιγά για αυτή τη διαδικασία. Εγώ έχω ζήσει εκλογές, κύριε Σαγίνη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, όπου οι σάκοι μπορεί να κάνουν να ανοίξουν και 2 εβδομάδες μετά το πέρας των εκλογών. 3 εβδομάδες. Μπορεί να χάνονται. Γιατί και οι σάκοι, ποιος διασφαλίζει το αδιάβλητο των σάκων? Υπάρχει από πάνω εκεί κανένα εισαγγελέα την ώρα που ανοίγουν οι σάκοι? Καλά, υπάρχει, υποτίθεται είναι. Ότι γίνεται στα πρωτοδικεία. Υπάρχει ένα βαθμό εξασφάλιση από του δικαστικού σάκου. Βεβαίως. Αλλά πόσες φορές έχετε ακούσει ότι οι σάκοι ήρθαν μετά από 3 εβδομάδες ή ότι παιδιά είχαμε ξεχάσει και ένα σάκο, ο οποίος αλλάζει την τελευταία στιγμή τα αποτελέσματα, κυρίως για τους υποψήφιους, βέβαια. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σωστό, σωστό. Το θέμα όμως είναι εδώ, σας λέω και πάλι, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά τα ψηφιακά τείχη που τελικά αντί να διευκολύνουν τη ζωή μας, την κάνουν όλο και δυσκολότερη. Και το θέτω αυτό έτσι για να πάω στο θέμα αυτό που θίξατε αρχικώς. Μισό λεπτό. Δηλαδή, μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό το θέμα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Λύκο, ως ενεργός πολίτης και με δημόσιο λόγο, είστε ικανοποιημένος από αυτό το προεκλογικό κλίμα? Μένω στο τελευταίο 24ωρο. Έχεις ένα κυβερνητικό κόμμα που βουλοπλέει μεταξύ πρωθυπουργικού αεροσκάφους αεροταξί και γονικλησιών
του Υπουργού Αναπτύξεως την εικόνα του Action ST, και μία αξιωματική αντιπολίτευση και ένα τρίτο κόμμα, πάλι στην αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, να τσακώνονται ποιος είναι ο κληρονόμος της αλλαγής. Άρα, Αντρέα. Λοιπόν. Ξέρετε γιατί. Εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο. Ναι. Από παιδάκι. Προέρχομαι από αυτό το χώρο που είπατε. Ξέρετε γιατί όμως. Γιατί είχατε ακούσει ποτέ επί Ανδρέα Παπανδρέου να μιλάμε για θησαυγητές. Ήταν στη γωνία. Ξέρετε γιατί ήταν στη γωνία. Γιατί πολύ απλά γιατί υπήρχε κοινωνική πολιτική. Δεν πίναγε ο κόσμος. Δεν κοίταγε στα σκουπίδια για να βγάλει την ημέρα του. Δεν υπήρχαν αυτοί λογαριασμοί ρεύματος. Δεν φοβόταν μήπως το ακριβήνουνε το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά ήταν πλήρως διασφαλισμένα. Ήταν τα λεγόμενα αστυνομικά του κράτους, αν θυμάστε. Γι' αυτό δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή. Και γι' αυτό δεν χρειάζονταν τροπολογίες για να την περιορίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε και η ακροδεξιά γι' αυτό δεν υπήρχε τότε. Την είχαν κλείσει στο χρονομπούντουλα από τις ιστορίες. Δαλύνομαι λέξεις από τότε, αν τις θυμούνται οι παλιοί. Να γιατί. Γιατί ασκούσε πραγματική κοινωνική πολιτική και πατριωτική πολιτική επίσης. Μάλιστα. Βέβαια, μια κοινωνική πολιτική, τα σπασμένα της οποίας θα σας πει κάποιος, τα πληρώσαμε χρόνια αργότερα. Όχι, δεν ήταν. Αυτό, αν δείτε, έχουν κυκλοφορήσει. Ναι, αλλά δημιουργήθηκε μεσαία τάξη. Χόρτασε ο Έλληνας επιτέλους. Αλλά και τότε, αν δείτε, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα διαγράμματα όπου φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος δανεισμός έγινε επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, αν το θυμάστε. Και εν συνεχεία απογειώθηκε και επισημήθηκε, κυρίως επί Καραμαλή. Αυτά υπάρχουν, είναι στοιχεία. Τώρα η προπαγάνδα είναι άλλο πράγμα. Αυτό το σουρεάλ κλίμα λοιπόν προεκλογικά στη χώρα, σε τι αντιστοιχεία έρχεται με το λεγόμενο εκλογικό σώμα? Υπάρχει αντιστοίχηση? Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι, δείτε λίγο τις καμπάνιες. Μιλάμε, όπως σας το είχα πει, μιλάμε για πολιτική της ενημεροδιασκέδασης, της εικόνας. Δηλαδή, εγώ να πάω να προσκυνήσω την Παναγία, να το παίξω θρήσκος, να πιάσω και τους θρήσκους. Να φορέσω ένα ωραίο κουστούμάκι κτλ. Για να είμαι πιο σίξ στη φωτογραφία. Να προσλάβω ένα φωτογράφο, ο οποίος όπου πάω να με βάζει φωτογραφίες, να με βγάζει φωτογραφίες για να τις ανεβάσω στα social media. Γιατί η πράξη τελικά είναι εικόνα. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η πράξη. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω ότι πήγε ο τάδε υποψήφιος και είπε, θα κάνουμε αυτό. Πέρα από το συνολικό πρόγραμμα του κόμματος. Δηλαδή ότι εγώ θα πάω για παράδειγμα στη Σιτία, ποιο είναι το βασικό πρόγραμμα της Σιτίας, αυτό. Μίλησα, έγινε μια μελέτη, συζήτησα με κάποιους εκεί πέρα επιστήμονες, με τους αρμόδιους φορείς και προτείνω τη λύση ήταν αυτή. Δεν υπάρχει αυτό, αν δείτε. Απλά υπάρχουν ψηφιακοί διαμεσολαβητές, μαζί βέβαια και με δημοσιογράφους, όπου ουσιαστικά τι κάνουν. Καταλαμβάνουν το ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του πολιτευόμενου και ουσιαστικά του πολίτη. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε συλλογικότητα, δηλαδή να τον πιάσεις τώρα, να του σφίξεις το χέρι, να πας να δεις πώς ζει εκεί καθημερινά. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Θα έχετε αντιθέσεις σήμερα, κύριε Σαχίνη? Όχι, αντιθέσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εκπομπές εκλογής 2023. Ωραία. Θέλω να κάνετε την εξής ερώτηση, επειδή είδα τι ανεβάσατε. Ναι. Ποιος από τους υποψήφιους που θα είναι σήμερα καλεσμένος το βράδυ, σηκώθηκε το πρωί και 6 ώρα πήγε και έπιε καφέ με τους οδοκαθαριστές του Ηρακλείου? Την ώρα που ξεκινάνε και αυτοί μας. Εκείνη την ώρα να πιάσουν δουλειά. Καλά, αυτές τις μέρες μπορεί να το έχουν κάνει, κύριε Λυκό, για τις ανάγκες προεκλογικές. Μπορεί. Ναι, αλλά. Θα βγαίνω και πάλι όμως, χωρίς να βγάλω φωτογραφίες. Να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Α, χωρίς φωτογραφίες. Εκεί χτυπάει ο παλμός της καθαριότητας της πόλης, από αυτούς τους εργαζόμενους. Κύριε Λύκο, θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό τον κόσμο, όπως τον είπατε, της ενημεροδιασκέδασης, και περίμενα να το πείτε εσείς, θα το πω εγώ όμως, δεν πειράζει. Αναρωτιέμαι, επειδή μετέρχονται όλα τα μέσα επικοινωνιακά, αποκλείεται το ενδεχόμενο, αντί για πολιτικό, σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχει βάλει κανένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να απαντά στους ψηφοφορούς? Όχι. Όχι. Το ChatGPT κάνει θαύματα σήμερα. Σε διευκολύνει σε διάφορα. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Κάθε φορά που το ChatGPT σου λύνει αυτά τα καθημερινά προβλήματα, ο ανθρώπινος νους υποβιβάζεται όλο και περισσότερο. Είναι, αν θέλετε, θυμηθείτε παλιότερα, το πρώτο που έπρεπε να κάνεις, ας πούμε, θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό, έπρεπε να μάθεις καλά την προπαίδεια. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό, γιατί να το μάθεις? Αφού πατάς στο calculator, στο έξυπνο κινητό σου και στο βρίσκει. Δηλαδή κάθε φορά τι γίνεται, αρχίζουμε και σου περιορίζουμε σιγά σιγά την κρίση. Τίποτα.
Εσύ απλά θα ακολουθείς μια πορεία για να δεις ωραία τη ζωή σου, θα έχεις τη δουλίτσα σου και δεν θα σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Μόνο για το κεμέρι σου θα σκέφτεσαι. Για τίποτα άλλο. Ναι, αλλά. Ούτε για χώρα. Αυτό λοιπόν τι γίνεται. Κάθε φορά θα αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη όλο και περισσότερο και ο ανθρώπινος νους θα υπάρχει μια δυσαρμονία. Ναι, δεν αλλά δύο λεπτά, κύριε Λυκό, δύο λεπτά. Εδώ αρχίζει και χάνεται το όριο, και έτσι μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση τεχνικής νοημοσύνης, του τι ορίζεται ως πραγματικότητα. Και εξηγούμε. Θα είναι. Άκουσα χθες δυμφυραμβικά σχόλια και πικρόχολα να ξεβρωμίσει και ο τόπος από τους δημοσιογράφους. Εμφανίστηκαν λοιπόν οι παρουσιαστές ειδήσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι και άψογοι. Ωραία. Το ερώτημα είναι το εξής. Περιγράφουν την υποκειμενική πραγματικότητα μέσα από την φίλτρα και την ανάλυση, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, ως αυθύπαρκτες παρουσίες ή παρουσιάζουν μια υποκειμενική πραγματικότητα πάλι με βάση τον αλγόριθμο αυτού που τους έχει ρυθμίσει. Θέλω να πω, θα είμαι ο εγώ. Ο αλγόριθμος, ναι. Κατάλαβα, ο αλγόριθμος, κοιτάξτε, κάθε φορά υποτίθεται δημιουργείται για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Ναι, αλλά ποια ζωή είμαστε, την πραγματική ή τη ζωή των αλγορίθμων. Είναι χειραγωγούμενος, προσέξτε. Άρα δεν μιλάμε για πραγματικότητα, κύριε Λυκό. Μιλάμε για πραγματικότητα των αλγορίθμων και των ρυθμιστών αυτών των αλγορίθμων. Και αυτών που κατέχει τις μηχανές. Μάλιστα. Να σου το πω και έτσι. Όμως υπάρχει εδώ το πρόβλημα. Κάποια στιγμή οι μηχανές να γίνουν ξυπνότερες από τον άνθρωπο. Δεν φτάνω εγώ εκεί. Εγώ σας ρωτάω. Κύριε Λυκό. Μην το πάτε εκεί. Μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε. Όχι μπορεί, μάλλον θα συμβεί. Αλλά το ερώτημα πάω πρωτόλια εδώ που είμαστε τώρα. Ποια πραγματικότητα λοιπόν, ας πάμε στον χώρο της ενημέρωσης, προσλαμβάνει η κοινωνία? Την πραγματικότητα με τον υποκειμενισμό ενός δημοσιογράφου, γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικό, ή την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί από τον αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης? Γιατί θα μου πει κάποιος και τι έγινε, και τα δύο υποκειμενικά είναι. Έγινε γιατί η υποκειμενικότητα ενός ανθρώπινου νου έχει άλλη ανάλυση από το λήπτη, από την πραγματικότητα μιας τεχνητής νοημοσύνης, ενός αλγορίθμου που κάποιος άλλος την έχει δημιουργήσει. Προσέξτε, θα σας το πω λίγο διαφορετικά για να μπορέσουν να το καταλάβουν, για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Πώς λειτουργούν αυτού του είδους οι αλγόριθμοι? Διαδικά, μπουλιανά, όπως λέμε. Δηλαδή, απαντάνε συνεχώς ερωτήσεις 01, 01, 01, 01, 01. Και έτσι προχωράνε και χτίζονται όλα αυτά τα ερωτηματολόγια που λέτε κτλ. Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί, αν θέλετε, χαοτικά. Και αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και αυτό είναι που σας είπα πριν. Άρα, αν αυτόν τον ανθρώπινο νου εμείς μπορέσουμε και τον βάλουμε σε κουτάκια, θα είναι άψογη συνεργασία μεταξύ αλγορίθμου και ανθρώπινου νου. Και εκεί πλέον οι χειραγώγηση θα είναι ολοκληρωτική. Αυτό είναι το όλο θέμα. Δηλαδή, όπως αυτό μην το βλέπετε μόνο σε δημοσιογράφους, θα το δείτε και σε πολιτικούς. Mm-hmm. Ένας πολιτικός ο οποίος με ένα GPT θα έχει όλα τα προβλήματα, θα τα πληκτρολογεί, για παράδειγμα, στο έξυπνο κινητό του, δεν ξέρω πού, από μία οθόνη, και θα μπορεί να έχει απάντηση για όλα. Απάντηση όμως για όλα μέσα στο κουτί. Όχι έξω από το κουτί. Δηλαδή θα πατάμε ένα κουμπί και θα λέμε βγαίνει χοντρή. Θα ξαναπατάμε το κουμπί και θα βγαίνει ξανά έξοδο. Αν δεν βγει η χοντρή σε τυχόν πάτημα ενός κουμπιού, θα μπλοκάρει όλο το σύστημα. Καταλάβατε ότι δεν θα μπορείς να το επαναφέρεις. Αυτό θα γίνει με δημοσιογράφους, θα δει γίνει με δικαιοσύνη. Λέμε, ήταν υποκειμενικός ο δικαστής, ήταν αναντίον. Όχι, μα εδώ θα υπάρχει ο ειδικός. Ποιος θα είναι ο ειδικός? Ο απόλυτος ψηφιακός εγκέφαλος. Ο αλγόριθμος. Απομακρύνεστε από το τηλέφωνο, γιατί έχουμε μια αυξομοίωση στην έντασή σας. Άρα, κύριε Λυκό, έχουμε μπει σε παιδεία, και το λέω αυτό γιατί στον υπόλοιπο κόσμο έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα, τόλμο να πω, συζήτηση, ένθεν κακήθεν με επιχειρήματα, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδεία που ανοίγει. Δεν είναι μόνο ότι παρετήθηκε ο άνθρωπος που στην ουσία έσπρωξε την επιστήμη στην τεχνητή νοημοσύνη από την Google, λέγοντας ότι αυτά που βλέπω έχω τρομάξει. Είναι και ο αντίλογος. Μα με την τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει, θα πάμε σε λεπτές επεμβάσεις τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε με το χεράκι μας και με τη σκέψη πάνω στο πρόβλημα. Είναι και αυτό, το ακούς? Ναι, οι λαπαροσκοπικές μέθοδοι, όλα αυτά, κυρίσεις καρδιάς χωρίς να ανοίγουν μεγάλες τομές, είναι πραγματικά, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Αλλά από την άλλη πρέπει να πούμε ότι αυτά όλα θέλουν κάποιον έλεγχο, και φυσικά
θέλουν όχι κάποιον έλεγχο, θέλουν ένα κοινωνικό έλεγχο. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα ερώτημα που εγώ θα περίμενα να τα ακούσω από τα κόμματα τώρα στην προεκλογική περίοδο. Πώς απαντάμε σε αυτό? Μέχρι πού θα ελέγχεται η κοινωνία? Πώς μάλλον ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην γίνεται manipulating? Ναι, το θέλουμε για την επιστήμη. Δεν είμαστε απέναντι στην επιστήμη. Ούτε καν είμαστε απέναντι στην τέχνο-επιστήμη. Αλλά πρέπει να είναι διασφαλισμένες οι ελευθερίες του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ, ξέρετε τι γίνεται, εδώ ουσιαστικά είναι που συγκρούνται τα δύο στρατόπεδα μεταξύ της συντήρησης και της πρόοδου. Τι είναι πρόοδος όμως εδώ και τι είναι συντήρηση? Πρόοδος είναι να αγώγιστα να απορροφήσουμε οτιδήποτε μας δίνουν αυτές οι τεχνοεπιστήμες ή να βάλουμε τα όρια του ανθρώπου, δηλαδή που είναι ο κοινωνισμός? Εκεί θα κρυφθεί η πρόοδος σε σχέση με την συντήρηση. Και όμως αυτά τα ερωτήματα, κύριε Σαχίνη, δεν μπαίνουν. Αυτά τα ερωτήματα δεν μπαίνουν και δεν συζητιούνται σε βάθος. Είπατε για debate προηγουμένως. Μα τι θα είναι το debate? Το debate πραγματικά θα είναι αυτό που λέτε εσείς. Όλοι με τα χαρτάκια, με τις σημειώσεις τους, με τα smartphones τους, που θα έχουν τα ερωτήματα από πριν και θα απαντάνε σε δύο λεπτά. Γιατί εσείς μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι δεν θα υπάρχει μικροκάψα ακουστικού στο αυτί του πολιτικού, όπου οι απαντήσεις θα του έρχονται? Μπορείτε να το πιστοποιήσετε? Δεν καταλαβαίνετε. Σε μάλιστα. Καμία περίπτωση. Μάλιστα. Αλλά αυτό που... Κύριε Λίκο, λέει εδώ ο Σπύρος, μα τι λέτε τώρα, εδώ έχουμε τρένο που δεν έχει τηλεδιοίκηση, τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα από Καλαμπάκα. Σήμερα δεν υπάρχει το Πασόκ, το κίνημα τέλειωσε μαζί με τον Αντρέα. Μια ερώτηση σε όσους τσακώνονται για την αλλαγή: σε ποιο σημείο συμπίπτει η πολιτική που εφάρμοσε τότε ο Αντρέας με αυτά που εφαρμόζονται από τους σημερινούς πολιτικούς? Άλλος φίλος λέει εδώ, δηλαδή ο Αντρέας έφτιαξε τη μεσαία τάξη και ο γιος τη διέλυσε. Ο Αντώνης λέει καλημέρα. Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στον αγαπητό κύριο Λίκο που έχει ενδιαφέρον να απαντήσει? Ποια είναι η άποψή του λοιπόν για τη σημερινή κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και τι πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει για να γίνουν καλύτερα? Συμφωνεί με την κατάργηση βάσης εισαγωγής? Και τέλος, ο φίλος ο Άρης, καλημέρα από Πασαλιμάνι. Μια ερώτηση στον κύριο Λίκο. Εννοεί ότι όλη η υπεραπλούστευση ακόμη και στοιχειωδών νοητικών διεργασιών, π.χ. το παράδειγμά του για την προπαίδεια, τελικά δείχνει ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η μείωση της φυσικής νοημοσύνης? Το εκφράζω όπως μπορώ, αν θέλει θα χαρώ για μια διευκρίνηση. Χαιρετισμούς, λέει, στη δεύτερη ομορφότερη πόλη, νούμερο 1 εννοείται ο Πειραιάς. Εντάξει βρε Άρη, εντάξει, εμείς θα λέμε το Ηράκλειο, ο Πειραιάς, και ο κύριος Λίκος θα λέει Χαλκίδα. Πάμε. Ελάτε κύριε, από αυτό κύριε Λίκο. Το πρόβλημα είναι το εξής, για να ξεκινώντας από το τέλος. Μειώνουμε την κρίση. Την κρίση. Δηλαδή, κριτική ικανότητα. Ακριβώς την κριτική ικανότητα, βασική αρχή της επιστήμης, να σου το πω και έτσι. Όταν πας να κάνεις για παράδειγμα ένα μάστερ, είναι το εξής. Να σου δώσουν τα εργαλεία και εσύ μόνος σου να ψάξεις να βρεις. Να ψάξεις να ανακαλύψεις, για παράδειγμα, και στο διδακτορικό, τη νέα γνώση. Όχι όμως ουσιαστικά να μπλέξεις μέσα από αλγόριθμους που, αν θέλετε, θα λειτουργείς με βάση τις επιταγές που θα έχει κάνει, για παράδειγμα, από ένα project που θα έχει πληρώσει μια ιδιωτική εταιρεία. Είδατε τι γίνεται στην Αμερική, που βγαίνουν και λένε ότι δεν έχουμε, παιδιά, λεφτά για βασική επιστήμη. Όχι, μόνο εφαρμοσμένη θέλουμε. Τέχνο-επιστήμη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, η τέχνη του να μπορείς εσύ να ψάχνεις και με βάση κάποιους κανόνες να φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα και αυτό να μπορείς να το επαναλάβεις βάσει ενός πρωτοκόλλου. Αυτό είναι το όλο θέμα. Αλλά να ψάχνεις, να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη. Διαφορετικά θα καταντήσεις από τα σκυλιά του Παυλόφ, όπου ουσιαστικά θα εκπαιδεύονται. Και εδώ είναι η τεράστια διαφορά σήμερα μεταξύ αυτού που λέμε μεταξύ του education και του culture. Εκεί είναι η τεράστια διαφορά σήμερα. Τι εννοούμε? Γι' αυτό και θα δείτε ότι οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο διαπρέπουν? Γιατί ήδη από τα σχολιά μας, τα ίδια τα σχολιά μας, ακόμα και τώρα, αυτά που είναι τα σχολιά μας, αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα. Δηλαδή, εσύ δεν πας απευθείας, για παράδειγμα, να σου πω έτσι πιο απλά, δεν πας απευθείας να μάθεις software, ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως έχει γίνει σήμερα. Όχι, πρώτα μαθαίνεις μαθηματικά. Και αυτό το κάνεις σε ένα μεταπτυχιακό στάδιο. Έτσι γινόταν παλιότερα. Τώρα το κάνεις απευθείας. Λέμε ότι ο άλλος πάει και σπουδάζει βιοτεχνολογία και δεν ξέρει βασικές αρχές βιολογίας. Για να μιλήσουμε και για τα γένια μας. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ουσιαστικά τι σου λένε, εσύ δεν είσαι ειδικός, εδώ μην μιλάς. Α, είναι ο άλλος ειδικός. Όχι, εδώ είναι ο ειδικός.
Και είναι, και είναι. Εφόσον το είπε πολιτικό, τέλος. Πρέπει να αποταχθεί. Τέλος. Είναι η δικτατορία των ειδικών με έναν τρόπο. Ακριβώς. Και μετά, τι κάνουμε τώρα. Αρχίζουν και σου βάζουν διάφορα social scores. Δηλαδή, κοινωνικούς στόχους, να το πούμε και έτσι. Που αργά ή γρήγορα θα είναι μέσα από το κινητό σου. Κοινωνικούς στόχους. Κοινωνικούς στόχους λοιπόν που εσύ πρέπει να τους πιάνεις. Πρέπει ολιμερής να τρέχεις για να πιάσεις αυτούς τους στόχους. Γιατί έτσι θα είσαι ένας καλός πολίτης ο οποίος θα παίρνει προνόμια. Δηλαδή, εγώ θα σου στερώ την ελευθερία σου και θα στα δίνω λίγο-λίγο. Καμία σχέση με το Σύνταγμα που ουσιαστικά το Σύνταγμα πηγάζει πρώτα από την ελευθερία του ατόμου και ύστερα έρχονται όλες οι άλλες ελευθερίες. Καμία σχέση. Θα παίρνεις λίγο-λίγο με το σταγονόμετρο εφόσον πιάνεις σε ικανοποιητικό βαθμό αυτούς τους στόχους. Ό,τι γίνεται δηλαδή σήμερα στις μεγάλες πολυεθνικές. Και βέβαια αυτό καταλαβαίνετε πώς θα μεταφράζεται μετά. Εσύ θα δουλεύεις σε μια εταιρεία, η εταιρεία αυτή θα έχει ένα συνολικό σκορ σε σχέση με τους υπαλλήλους της. Σημαίνει ότι οι μετοχές της θα είναι περισσότερο επιλέξιμες, θα έχουν καλύτερα premium. Και έτσι θα βαίνει όλη η ιστορία. Δείτε τι γίνεται σήμερα με την περίληψη στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Και έρχομαι εγώ, Αδαής, να πω το εξής. Να διαρωτηθώ. Μα αν ήταν για την ελευθερία του ανθρώπου, αν ήταν για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ποιος θα στο επέβαλαν από πάνω προς τα κάτω και μάλιστα οι ελίτ, οι τραπεζίτες. Πώς θα γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Υπάρχει ένα τεράστιο παράδοξο σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Που είπε προηγουμένως ο φίλος ο Αντώνης. Ναι, ο ακροατής σας. Κατά την άποψή μου, τα ελληνικά πανεπιστήμια, ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ίσως είναι από τους τελευταίους των Αμερικανών αυτή τη στιγμή που αντιστέκονται σε αυτή τη λέλαπα. Ειλικρινά σας μιλάω. Γιατί έχει πραγματικά δάσκαλους και θα δείτε ότι και οι Έλληνες δάσκαλοι, όπως ο κύριος Δανέζης, που είχα τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω μαζί του σε μία από τις εκπομπές σας, συνεχίζουν να αντιστέκονται. Το θέμα είναι ποιοι τους καταλαβαίνουν και το θέμα είναι ποιος τους ακούει αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος τους ακούει, από ποιες δημόσιες συχνότητες. Μα οι δημόσιες συχνότητες, τα πιο πολλά, βλέπετε τι γίνεται, τηλεπαιχνίδια. Παλιότερα είχαμε και την Trust TV, τώρα δεν πουλάει τόσο πολύ. Θυμηθείτε πόσα έβγαλε ο κύριος Κυριακού με το Big Brother. 2 δις. Και είχε μια Ελλάδα να βλέπει, όχι τυχαίο ο κύριος Κυριακού, επιχειρηματίας ήταν. Και είχε μια Ελλάδα να είναι καθυλωμένη εκεί. Για το αν θα κερδίσει ο πρόδρομος ή ο Τσακάς, πώς λεγόταν αυτός. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και κανένας δεν μας μιλάει για τα ισότερα, τα πραγματικά, την καθημερινότητά μας. Πώς θα ζούμε μετά από 3-4 χρόνια. Ρωτήστε σήμερα τους υποψήφιους πολιτικούς εκεί πέρα, τους πολιτευτές και τους πολιτευόμενους και τους υποψήφιους βουλευτές. Ρωτήστε τους πώς σκέφτονται την Κρήτη μετά από 5 χρόνια. Σε κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό επίπεδο. Θέλω να ακούσω μία απάντηση. Εγώ με προσοχή θα σας ακούσω. Μία απάντηση στα επόμενα 5 χρόνια. Δεν θα λέω βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα. Πώς θέλουν να είναι αυτή η Κρήτη, πώς τη θέλουν, με ποιους εργαζόμενους. Εργαζόμενους με εργαζόμενους από τον Μπαγκλαντές εποχιακούς. Τι θέλουν, να έχει σιδηρόδρομο ή όχι. Πιστεύουν ότι πρέπει να έχει 15 διόδια ή όχι. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλά με ένα συνολικό όραμα. Ότι εγώ θέλω την Κρήτη, για παράδειγμα, να μου έχει συνδέσει τα ξενοδοχεία με τον πρωτογενή τομέα, να αναπτύξω τον πρωτογενή τομέα, από εκεί κατευθείαν να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία τα προϊόντα και να αναπτύσσεται και η Ήπεθρος και να αναπτύσσεται και ο τουρισμός. Και πέρα από αυτά, πέρα από τον τουρισμό, τι άλλο θα κάνει η Κρήτη εκεί πέρα. Θα έχει, για παράδειγμα, τεχνολογία, θα παράγει. Αν θυμάστε, ήταν ένα φοβερό πρόγραμμα αυτό που είχε ξεκινήσει, πάλι επί Ανδρέα Παπανδρέου, και ήταν τότε στο ΙΤΕ, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος του ΑΕΜΝΟΣ, ο κύριος Οικονόμου, που ουσιαστικά ήθελε να κάνει την Κρήτη το Πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ως έναν βαθμό το πέτυχε. Να έρχονται δηλαδή παιδιά από όλο τον κόσμο, και αυτό είναι η σύζευξη των πολιτισμών και η σύμμιξη των πολιτισμών, αλλά προσέξτε, πολιτισμών μέσω της επιστήμης, όχι τη δημιουργία χυλού. Όπου ο καθένας δεν θα έχει καμία ταυτότητα και απλά θα δουλεύουν σε ένα σημείο της γης και ουσιαστικά θα έχουν ένα αφεντικό το οποίο δεν θα το βλέπουν και ούτε καν θα το έχουν δει στο πρόσωπο, γιατί πολύ απλά θα είναι ένας υπέρτατος, πανίσχυρος αλγόριθμος. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Έχετε δίκιο εσείς. Και κρίνεται αν κάποιος είναι προοδευτικός ή είναι συντηρητικός. Αν κάποιος πιστεύει στην κοινωνία, πιστεύει στον άνθρωπο,
Γιατί κατά την άποψή μου την ταπεινή, όχι, ό,τι και να κάνουμε, επίκεντρο πάντα πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Και να το πάω και λίγο παραπέρα. Επίκεντρο πρέπει να είναι ο πολίτης. Ο πολίτης. Ο πολίτης που κρίνει. Κύριε Λύκο, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βαγγέλης. Αχ, κύριε Λύκο, λέει, η τέχνη της πολιτικής. Τι είναι Τέμπη, τι είναι νεκρή, τι είναι να είσαι υπεύθυνος, δεν θυμάμαι τίποτα. Ψηφίζω μόνο Κούκι Καραμαλή. Άλλος. Ακριβώς, πάμε και όπου βγει. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Είδατε την αφίσα του κύριου Καραμαλή. Έβγαλε αφίσα και λέει συνεχίζουμε. Καλά, είναι ο μόνος πολιτικός που συνεχίζουμε. Σας λέω, εγώ και αυτό είναι κραυγαλαίο. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Σε τι συνεχίζουμε. Ο Σάκης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Λύκος. Ακόμη και την πληροφορική, αρχικά τη μάθαμε αλλιώς. Τώρα τα παιδιά απλά βλέπουν τα αποτελέσματα. Τα παιδιά μας πλέον γίνονται έξυπνοι, σε εισαγωγικά, πίθηκοι. Παπαγαλίζουν άψογα τη χρηστική στη νέα τεχνολογία και εξαφανίζουν την κριτική σκέψη εσκεμμένα. Ο Σπύρος, τελικά λέει, το σωματίδιο του Θεού το βρήκαμε ή σταματήσαν τις έρευνες? Από ό,τι θυμάμαι, είχε πρόβλημα ο επιταχυντής στο ΣΕΡΝ. Και ο Άρης, υποκειμενικά εντελώς, μήπως καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσουμε λίγο αξελό? Σας χαιρετώ λέγοντάς σας ο 40διάρης με πτυχίο ΑΕΗ και προσωρινά χωρίς εργασία. Η Ελλάδα δεν λιγάει. Αυτό θέλω να πιστεύω και εγώ, ότι θα προχωρήσουμε. Αλλά σας έχω πει και παλιότερα ότι τυχαίνει να έχω μία και επαγγελματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Και βλέπω εκεί πέρα μία χούφτα ανθρώπων, πώς αντιστέκονται. Πώς φτιάχνουν τα πανεπιστήμια τους. Πηγαίνετε να τους πείτε, δηλαδή, όταν έρχονται εδώ και φιλοξενώ κάποιους ανθρώπους από το Ισραήλ, σας μιλάω έτσι τελείως ειλικρινά. Τρελαίνονται καταρχήν με τον όγκο, με την πυκνότητα των διοδίων, αλλά 12 χιλιόμετρα. Όταν πηγαίνουμε προς Θεσσαλονίκη, τρελαίνονται. Καλά, προσεχώς και Χανιά Ηράκλειο αυτό. Ή πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται με τις ΤΑΠΕ. Πηγαίνετε στο Ισραήλ να δείτε τι γίνεται με τις ΤΑΠΕ. Ή πηγαίνετε να δείτε πώς έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους αυτό που λέμε τεχνητές νοημοσύνης, ναι, όλα αυτά και τα λοιπά, αλλά που έξυπνη γεωργία. Έχουν πάει δηλαδή και έχουν πραγματικά μετατρέψει σε φάρμες ολόκληρες ερήμους. Εδώ ναι, χρειαζόμαστε την επιστήμη, αλλά εδώ που τι χρησιμοποιούμε την επιστήμη, κύριε Σακίνη? Όχι για τα τρένα όπως υπόθηκε πριν, όχι. Εδώ τη χρησιμοποιούμε για να κλείνουμε δουλίτσες. Τη χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για να εφαρμόσουμε συστηματάκια ψηφιακής πλατφόρμας για τις εκλογές. Δείτε τι γίνεται. Και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για πού? Για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μεταπράτες στην Ελλάδα, και ξέρουμε ποιοι είναι οι μεταπράτες, για να μην το πω διαφορετικά ως κομπραδόρους. Μεταπράτες λοιπόν στην Ελλάδα, οι οποίοι τι κάνουνε? Μας δίνουν τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέγουμε τις συγκεκριμένες εταιρείες, μπαίνουν συγκεκριμένοι μεταπράτες, παίρνουν τα χρήματα, όπως γίνεται για παράδειγμα με το ΕΣΠΑ. Δείτε τι παίρνουν το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, και η συνεχεία, αυτό που περισσεύει στο τέλος είναι 1-2%. Αυτό που πάει να κόψει η κυρία Λαγκάρντ. Αυτό που πάει να κόψει η κυρία Λαγκάρντ. Και εδώ θα σας πω και κάτι άλλο. Τι σημαίνει αύξηση επιτοκίων? Σημαίνει ότι πάρα πολλά δάνεια θα σκάσουν. Άρα αυτοί που έχουν το χρήμα, ουσιαστικά σε κάποια χρόνια θα αγοράσουν όλη την Ελλάδα. Γιατί οι άλλοι δεν θα μπορούν να δανειστούν προκειμένου, για παράδειγμα, να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους. Και αναφέρομαι κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα τι θα κάνουν? Θα τις πουλήσουν, μπιρ παρά. Και τι θα τις πάρουν? Κάποιοι άλλοι. Συνεπώς η Ελλάδα θα γίνει ένα απέραντο οικόπεδο, το οποίο θα ανήκει σε 100 ανθρώπους. Και εδώ δεν υπάρχει ένα κράτος, δεν υπάρχει ένας κοινωνικός έλεγχος να σου πει: Ελλάδο, ρε φίλε, stop. Δεν μπορείς όλα να τα κάνεις Airbnb, εσύ, όπου ουσιαστικά τα αφημί τους θα βρίσκονται στο εξωτερικό και τα λεφτά τους θα βγαίνουν σε κάποια νησιά Cayman. Αυτό είναι το. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι βασικά πράγματα. Τι εννοούμε πολιτική? Τα ωραία χαμόγελα, το να πω εγώ την ατάκα μου, το να χαρώ γιατί του την είπα, ή ο δημοσιογράφος ο οποίος επεμβαίνει στη μέση και δείτε πώς είναι οι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι. Και πραγματικά ο σταθμός σας είναι μια όαση εξαιτίας αυτού του λόγου. Δείτε περισσότεροι δημοσιογράφοι πώς λειτουργούν. Είναι διαμεσολαβητές και όχι μόνο, παίρνουν και θέση. Παίρνουν θέση. Δεν είναι ο ρεπόρτερ που θα σου παρουσιάσει το γεγονός και θα σου πει κρίνε το. Όχι. Μία είναι η είδηση και από εκεί πέρα έχουμε τα τηλεπαράθυρα. Και όλοι κρίνουν, προκειμένου τι, να κατευθύνουν τη μάζα, τον τρόπο σκέψη σου. Ότι αφού 49 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σκιπ, δεν μπορεί ο ένας να κάνει να είναι σωστός. Αυτό γίνεται. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής, ο φίλος ο Αργύρης, η Ευτυχία και η Άννα. Είναι κοινό το ερώτημα με διαφορετική διατύπωση. Αλλά και με μία αντίθεση της Άννας.
Οι τρεις λένε, πού οδηγούμαστε με τις λεγόμενες έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών στον απόλυτο έλεγχο? Η Άννα λέει, γιατί να είμαστε αρνητικοί στις έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, τις κλιματικές αλλαγές? Δείτε, λέει, ιδίως στο τελευταίο διάστημα. Πρέπει να πω βέβαια στην Άννα ότι το Ελνίνιο ανά 7 χρόνια επιστρέφει. Μην τρελαίνεστε. Το νερό κάνει καλό. Όμως είναι μια άλλη άποψη, μια άλλη προσέγγιση. Η Άννα σου λέει: εγώ τι θέλω αυτή την πόλη. Θα είναι πιο υγιεινή, πιο οικολογική. Ναι. Καταρχήν, ξέρετε τι έχουμε κάνει εδώ. Εδώ κυνηγάμε την ουρά μας. Δηλαδή, πρώτα αποδασοποιούμε τις τεράστιες περιοχές. Ερημοποιούμε τεράστιες περιοχές και μετά λέμε: μα ανεβαίνει η θερμοκρασία ή μα έχουμε πλημμύρες. Άρα, αφού έχουμε πλημμύρες, θα αναπτύξω εγώ το καινούργιο συστηματάκι αυτό, το οποίο θα περιορίζει την κινητικότητα του ανθρώπου, μιλάω για τις πόλεις των 15 λεπτών, προκειμένου να μην εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Μα όταν το διοξίδιο του άνθρακα είναι ένα χρηματιστικό προϊόν, αντιλαμβάνεσαι ότι ο πλουσιότερος θα μπορεί να κάνει εκδρομές στα 15 χιλιόμετρα και στα 20 χιλιόμετρα. Ο φτωχός δεν θα μπορεί όμως. Γιατί η δημοκρατία. Θυμάμαι παλιότερα μία ταινία, ξέρετε. Η δημοκρατία, ναι, πρέπει να βοηθάει αυτούς που είναι πάρα πολύ καλοί, προκειμένου να προχωρήσουν, αλλά πρέπει να βοηθάει και αυτούς που δεν μπορούν να τρέξουν και στα χείλη. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, θυμάστε μία παλιά ταινία, όπου επειδή ο φουκαράς ο Σκατζόχυρος δεν μπορούσε να περάσει απέναντι. Το θυμάστε αυτή τη ταινία, είναι χαρακτηριστική του Παπανδρέου ήταν η ταινία. Λοιπόν, δεν μπορούσε να περάσει απέναντι, συνεχώς τον πάταγαν. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και για αυτούς που δεν μπορούν να τρέξουν. Δεν είναι η δημοκρατία στα πλαίσια, όπως σας είπα, του κοινωνικού δαρβινισμού. Δηλαδή αυτός που τυχάνει να είναι από καλύτερη οικογένεια, να έχει περισσότερα χρήματα, να τρώει όλους αυτούς, οι οποίοι δεν θα μπορούν να σπουδάσουν. Και το λέω αυτό από την εκπομπή σας. Στα επόμενα χρόνια δεν θα μπορούν να σπουδάσουν τα Ελληνόπουλα. Δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δεν θα μπορούν να σπουδάσουν. Λίγοι θα σπουδάζουν, όπως έκανε παλιά, που το θυμάμαι, οι παππούδες μας. Μόνος ήταν ευκατάστατοι ή πάρα πολύ έξυπνοι μπορούσαν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και αντιλαμβάνεστε αυτό τώρα τι θα σημαίνει για τον πολίτη. Μα ξέρετε, αυτό κύριε Λύκο που θέτετε τώρα, και θα επιστρέψω μετά στα περί κλιματικής αλλαγής. Αυτό που λέτε τώρα για τα πανεπιστήμια ήδη προοικονομείται από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Και εξηγούμε. Βεβαίως. Σε πρόγραμμα κόμματος που κατεβαίνει στις εκλογές, υπάρχει πια η πρόταση για ελεύθερη επιλογή δημοτικού σχολείου μέσω βάουτσερ πιστωτικών μονάδων και όχι πια τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο εργασίας. Αυτό ακούγεται αρχικώς ωραίο, ελεύθερο. Στην ουσία πρακτικώς θα οδηγήσει στα θεωρούμενα καλά σχολεία τα βάουτσερ, τα άλλα να κλείσουν, τον περιορισμό, όποιος έχει λεφτά σε ιδιωτικό σχολείο, όποιος δεν έχει, ή στην πλέμπα, ή θα βάζει μέσο, ή δεν ξέρω εγώ τι, για να πάει στο καλό. Καταλάβατε. Από εκεί αρχίζει η ιστορία. Θέλετε να σας το πάω και λίγο πιο μακριά? Θέλετε να πάω τη σκέψη σας και λίγο πιο μακριά? Παλιότερα υπήρχε μια θεωρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο λεγόμενος φεντεραλισμός των κρατών. Δηλαδή, όποιο κράτος προχεύει, θα το αγοράζει το δίπλα κράτος. Όποιος δήμος προχεύει, θα τον αγοράζει ο δίπλα δήμος. Φυσικά, αν έχει καλές οικονομικές προϋποθέσεις. Πού ανήκουν τα σχολεία σήμερα? Ανήκουν στους δήμους ή όχι? Mm-hmm. Έχουν περάσει, προσέξτε, έχουν περάσει αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες, αλλά δεν έχουν περάσει πόρους. Άρα τι σημαίνει? Κάποια σχολεία δεν θα λειτουργούν καλά στους πιο φτωχούς δήμους. Δηλαδή, τι σχέση θα έχει ένα σχολείο της Κοκκινιάς με ένα σχολείο της Κηφισιάς? Καμία σχέση. Άρα, ουσιαστικά, ξεκινάς από την αρχή και δημιουργείς δύο διαφορετικές τάξεις. Και η μεν θα είναι η άριστη και η υπόλοιπη θα είναι η πλέμπα. Θα έχουμε πατρίκιους και πληβίους. Αυτό όμως είναι χαρακτηριστικό της νεοφεουδαρχίας, της φεουδαρχίας ήταν παλιότερα. Αν δείτε σε φεουδαρχικά καθεστώτα, δεν υπήρχε. Και εδώ πάει και πιο μακριά η κουβέντα, διότι δεν υπήρχε η έννοια του πολίτη, υπήρχε η έννοια του υπάκου, δηλαδή του υπήκοου. Και δεν υπήρχε φυσικά και η ταυτότητα, το έθνος. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Μέσα από αλγορίθμους και όλα αυτά που γίνονται, και τη φτωχοποίηση, τη βίαιη φτωχοποίηση αυτή που υφιστάμεθα, είναι ουσιαστικά να απολέσουμε την ψυχή μας, να μην έχουμε ιστορική μνήμη. Όταν δεν έχεις ιστορική μνήμη, δεν ξέρεις ποιο φύλο είσαι, δεν ξέρεις από πού προέρχεσαι, πού ζούσε ο παππού σου, δεν έχεις εικόνες από την επαρχία, δεν έχεις εικόνες από τα οικόστα ζώα, δεν έχεις τίποτα. Είσαι απλά ένας αριθμός ο οποίος δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη. Άρα είσαι πάρα πολύ εύκολα χειραγωγήσιμος. Εδώ πρέπει να αντισταθούν οι κοινωνίες. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία.
Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, μου στέλνει εδώ πέρα τώρα άλλη φίλη, η φίλη Μαρία, μου λέει: μα πώς κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Σήμερα έριξε τρομερά πολλά μεγάλα ποσοστά βροχής στα Χανιά. Θέλω να πω στη Μαρία καταρχάς ότι άλλο η κλιματική κρίση και άλλο η κλιματική μεταβολή. Και θέλω να της πω, διότι έχει πέσει πολύ κλιματική παπάντζα, αύξηση θερμοκρασίας κτλ. Και το Ελνίνιο επιστρέφει. Και η Ελνίνα και είναι παράγοντες μεταβολής του κλίματος με περιοδικότητα. Και επειδή κάποιοι παίζουν με τις λέξεις και μετά ακολουθούν οι πράσινοι φόροι, θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει μια διάρκεια σε αυτές τις μεταβολές 3 έως 7 έτη. Το νερό είναι ζωή, παιδιά. Με συγχωρείτε, οι πολιτισμοί ανθούν με το νερό. Είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν επιστήμονες σε άλλους πλανήτες, αν έχουν νερό. Αρκεί όμως, Μαρία μου, να το διαχειρίζεσαι σωστά. Δηλαδή, αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα. Να μην καταπατώνται αρχαίοι ποταμοί και ρέματα. Στα Χανιά που είσαι, όταν χτίζουν ξενοδοχεία και σπίτια σε περιοχές όπως ο Κερίτης, περιοχή Φιλέτο για τον τουρισμό, που έχει λεκάνια απορροής 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η κλιματική κρίση φταίει ή η παρέμβαση η ανθρώπινη φταίει? Γιατί όλα τα δικαιολογούμε, κατά τη γνώμη μου, με μια απόλυτα κλιματική παπάντζα όταν μιλάμε για φυσιολογικά εξελισσόμενο φαινόμενο. Άλλο να είναι ένα έκτακτο. Άρα... Εδώ προσπαθούν να κάνουν και το εξής. Ότι προσπαθούμε να βάλουμε ότι ακόμα και το κλίμα, η γη, αυτό που ζούμε, ότι πρέπει να είναι μια κανονικότητα. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν πρέπει να πέσει και να σκίσει το γόνατό του. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα με τα παιδάκια. Έτσι λειτουργεί και η φύση. Μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να νιώσει την ευτυχία αν δεν πονέσει? Εδώ θέλουμε το μη πόνο. Είναι ο άνθρωπος του μη πόνου. Ο άνθρωπος όμως του μη πόνου δεν θα έχει και την υπέρμετρη ευτυχία. Δεν θα παλεύει για κανένα ιδανικό. Απλά θα ακολουθεί μια φυσιολογική ζωή. Θα είναι ordinary person. Λέω ο φίλος... Μάθε, κανονικά παιδιά, και ό,τι αφορά το κλίμα, θέλω να πω και το εξής. Λένε τώρα, βλέπετε τι γίνεται με την εγκατάσταση των ΑΠΕ. Μα αφήστε τις ΑΠΕ. Εδώ βρέχει, κακώς βρέχει. Λιάζει, κακώς λιάζει. Καταλάβατε. Πρέπει να το βρει κάπου ντεμή. Είναι χειμώνας και πέφτει χιόνι. Και λέει που όπου έπεσε πολύ χιόνι. Κλιματική κρίση. Μα θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Ή έρχεται καλοκαίρι, κάνει πολύ ζέστη. Που όπου κλιματική κρίση. Μιλάμε για τρέλα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι τρέλα. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που μπαίνει στα χρηματιστήρια και δημιουργούνται κάποιες μετοχές και κάποιοι, πέρα από εμάς, πέρα από την όλη ιστορία που τη σερβίρουν στο πόπολο, βγάζουν τεράστια χρήματα και τεράστια κέρδη. Για τις ΑΠΕ. Είδατε τι έγινε. Για τις ΑΠΕ, να σου πω το εξής απλό. Όταν πάω εγώ στο βουνό. Ναι. Και ουσιαστικά το τσιμεντώνω όλο, χτίζω ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όλο τσιμέντο. Το νερό δεν μπορεί να κατησδύσει. Είναι αδιαπέραστο το τσιμέντο. Δεν μπορεί να κατησδύσει και να ουσιαστικά να επανατροφοδοτήσει τις υπόγειες υδροφορίες. Δεν μπορεί. Με αποτέλεσμα είναι να χάνεται στη θάλασσα. Δηλαδή εγώ διαλύω το κύκλο του νερού. Επιπλέον δεν υπάρχει αυτή η βλάστηση η οποία λειτουργεί σαν σφουγγάρι για να απορροφήσει τις μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτά λοιπόν φεύγουν προς τα κάτω, προς τα κατάντη που λέμε, στις πόλεις δηλαδή, και τις πλημμυρίζουν. Αυτό έγινε στην Αγία Πελαγία. Αυτό έγινε στη Γερμανία. Θυμάστε που είχαν πλημμυρίσει στη Γερμανία και λέγανε «Οι με κλιματική κρίση χανόμαστε». Μα αυτό έχει γίνει. Είναι σαν να λες δηλαδή ότι, προσέξτε, είναι σαν να λέμε γιατί καταστράφηκε, λέει, ο μινωικός πολιτισμός. Γιατί έγινε τσουνάμι. Μα γιατί έγινε τσουνάμι? Κλιματική κρίση. Έχει μιλήσει κανένας γι' αυτό? Κλιματική κρίση δεν είχαμε. Αν θέλετε, γιατί εξαλείφθηκαν οι δεινόσαυροι? Υπάρχει μια θεωρία στο Nature, δημοσιευμένη, που λένε ότι δημιουργήθηκε λόγω υπερθέρμανσης τότε του πλανήτη. Μα δεν υπήρχε τότε ο άνθρωπος, υποτίθεται, για να εκπέμπει παραπάνω ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί δεν μιλάει κανένας για την κλίση, την αλλαγή του άξονα της γης, της κλίσης σε σχέση με τον ήλιο ανά 10.000 χρόνια. Που αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δημιουργείται ενίοτε περισσότερο θέρμανση, γιατί είναι πιο κοντά με τον ήλιο, και, ή απόκλιση, δηλαδή λιγότερη θέρμανση. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Χαλάφτρης από την Ολλανδία. Καλημέρα, λέει. Είχα πρόσφατα μια ταξιδιωτική εμπειρία που μου θύμισε τα όσα μας είχε πει ο κύριος Λύκος για το αναυξανόμενο έλεγχο της ζωής μας πόλης 15 λεπτών, μπλοκάρισμα λογαριασμών να ξεπεράσουμε την κατανάλωση σε κάποιο τομέα. Συγκεκριμένα, λέει, η χώρα που επισκέφτηκα ήταν η Βενεζουέλα. Πήγα να πληρώσω για 2 αναψυκτικά σε ένα σούπερ μάρκετ στο Καράκας
και μου ζήτησαν αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ζητούσαν από τον καθένα τον αριθμό ταυτότητας. Εξεπλάγιν. Αυτόματα γνώριζε το κράτος και η κυβέρνηση τι αγοράζεις. Άρα στο μέλλον μήπως ταυτότητα συν λογαριασμός τραπέζης μαζί. Και να σας πω και κάτι εγώ, κύριε Λίκο, μου στείλαν προχθές από τη Σουηδία καλή φίλη ένα βίντεο σε σούπερ μάρκετ πια με ένα τσιπ στο χέρι πληρώνει και κάνει μου το στείλανε σε βίντεο. Σας το είπα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν τρελό. Μου το στείλανε. Όχι, πηγαίνετε στη Μύκονο. Πιλωτικά βέβαια. Πιλωτικά να πω, όχι υποχρεωτικά, αλλά ισχύει. Στη Μύκονο πηγαίνετε να δείτε ότι έρχονται παιδιά από σκανδιναβικές χώρες και πληρώνουν ουσιαστικά με τον καρπό τους. Με τον καρπό τους σκανάρουν και πληρώνουν. Ρωτήστε στη Μύκονο. Στη Μύκονο, εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα το χαίρονται αυτά τα παιδιά γιατί τους διευκολύνει πάρα πολύ. Σας είπα και την προηγούμενη προφορά το παράδειγμα της Κίνας. Όπου το παράδειγμα της Κίνας, ποιο είναι, ότι πας σε ένα εστιατόριο, υπάρχουν παντού κάμερες, σκανάρει η κάμερα το πρόσωπό σου και αυτομάτως χρεώνεται ο λογαριασμός. Πέρα του ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί οπλισμένοι στην Κίνα. Έχουν μόνο ένα γκλοπ. Για ποιο λόγο, γιατί υπάρχουν παντού κάμερες. Ξέρουν από τη στιγμή που θα μπεις, από πού είσαι, γιατί ήρθες, τι κάνεις, πόσα λεφτά έχεις. Και εδώ έρχεται και το ψηφιακό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα το είδατε, πέρασε προχθές. Έρχεται. Και σε λίγα χρόνια θα είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή ουσιαστικά τι θα σου κάνει, θα σου λέει φίλε μου, με συγχωρείς, αλλά τελείωσε η βενζίνη του. Δεν μπορείς να κινηθείς άλλο. Οπότε δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό και θα πάμε στις πόλεις των 15 λεπτών. Μπορεί να πάμε και στον 10 λεπτών, άμα δεν έχεις χρήμα. Να κάθεσαι όλη μέρα στο σπίτι σου. Φανταστείτε τι και αυτό, θα σου λέω και πριν, τι είχε γίνει με τα lockdown. Πέρα από όλα αυτά, εγώ δεν μιλάω τώρα για το θέμα γιατί η lockdown και το ένα και το άλλο, που ήταν τεράστιο. Το λέγαμε από τότε στις εκπομπές σας. Τεράστιο σφάλμα και αυτό έχει οδηγήσει ουσιαστικά στις μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις που βιώνουμε σήμερα. Δεν αφήναν τους ανθρώπους να πάνε να κολυμπήσουν στη θάλασσα. Δεν αφήναν τους ανθρώπους να πάνε στο βουνό. Να περπατήσουν. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Και έβγαιναν βέβαια κάποιοι και έλεγαν ότι η Βενετία λέει ξαναγέμισε δελφίνια. Διότι μειώθηκε το διοξίδιο του άνθρακα και ήταν, αν θυμάστε, το σχολείο και ο Πόη αυτό. Δείτε τα λοιπόν πώς αρχίζουν στο puzzle και το καθένα κομμάτι αρχίζει και παίρνει και ουσιαστικά παίρνει τη θέση του. Παίρνει τη θέση του σε αυτό το απόλυτο που λέμε, τον απόλυτο έλεγχο του πλανήτη. Ο Πόη, ο οποίος ουσιαστικά θα δίνει οδηγίες πάνω από το Υπουργείο Υγείας όλων των κρατών και θα είναι ένας υπέρτατος θεσμός, πρόσφατα πέρασε. Βλέπετε πώς χτίζεται αυτό το πράγμα. Από την άλλη, θα υπάρχει ο μπαμπούλας του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο θα περιορίζει την καθημερινότητά μας. Βάσει αυτού, βέβαια, κάποιες εταιρείες θα γίνονται πλουσιότερες. Αυτή η υπερσυγκέντρωση χρήματος θα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους πληθωρισμούς, θα κάνει ακόμα περισσότερους ανθρώπους φτωχότερους, τους οποίους σιγά-σιγά θα τους εξωθούν στο περιθώριο, ελέγχοντας και την αναπαραγωγή τους. Είναι η επαναβίωση της παλιάς μαλθουσιανής θεωρίας. Υπό το φόβο βέβαια ότι εγώ δεν θα μπορώ να τους στρέψω όλους αυτούς. Πού πάμε ρε παιδιά, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μπορούμε εμείς να αναπαραγόμαστε με αυτό το ρυθμό? Όχι, δεν γίνεται. Ενδεχομένως ίσως και να ψύχουμε ωάρια, όπου θα κάνουν χρηστές δουλειές, ξέρετε, κάποιοι γυναικολόγοι, να ψύχουμε ωάρια και το κράτος θα σου λέει, ξέρετε, τώρα έχουμε ανάγκη από 5 εργαζόμενους της τάδε τάξης. Μπορείς να γονιμοποιήσεις το ωάριό σου, το οποίο θα το έχεις πληρώσει για να το διατηρήσεις εκεί και να το ψύχεις. Σε αυτές είναι οι καταστάσεις και εδώ πρέπει να απαντήσουν, μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα κόμματα. Σε ποια κοινωνία πάμε, τι θέλουμε. Και εδώ βέβαια θα μπει και η ιδεολογία. Θέλουμε κοινωνία για τους πολλούς ή θέλουμε κοινωνία για τους λίγους. Θέλουμε κοινωνία όπου οι άνθρωποι να έχουν ίσες ευκαιρίες απέναντι στις νέες τεχνοεπιστήμες. Θα τους τις προσφέρουμε εμείς. Θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Και απαντάω και στο ερώτημα του προηγούμενου ακροατή σας. Όσο υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστήμια, αυτά που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια, που θέλουν να τα αποβαθμίσουν, που καθημερινά τα λιδωρούν. Αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια όμως δίνουν μια καθημερινή μάχη και κυρίως επιτελούν ένα κοινωνικό ρόλο για μένα. Λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης, σε μένα απευθυνόμενος, όταν τα λέγαμε εμείς αυτά, ψάχνατε να δείτε πώς θα σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης. Αχ, καημένα Αντώνη, αν μετά από 4 χρόνια δεν έχεις καταλάβει ότι το κλειδί ήταν να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης για να μην σου φορέσουν όλα τα άλλα καπέλο, τι να σου πω εγώ τώρα. Φτάνει. Μείνε λοιπόν στο αφήγημα που εσύ φαντάζεσαι. Κύριε Λίκο, ρωτάνε εδώ πάρα πολύ. Μήπως τελικώς αυτός είναι ο στόχος της εξαφάνισης κριτικής σκέψης? Και λέει ο φίλος μου Ηλίας Πονηρά, και γιατί τα κάνουν όλα αυτά, πού στοχεύουνε
κύριε Λύκο, δεν θέλουν την ανθρωπότητα. Ναι, υπάρχουν σε διάφορα κείμενα και papers και τα λοιπά, όπου αν κάθετε και τα αποφυώσετε λίγο, θα δείτε τελικά ότι έχουν καταλήξει ούτε λίγο το πολύ να λένε ότι ο άνθρωπος είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας. Πώς λέγαμε παλιότερα, σταματήσαμε να ζούμε για να μην πεθάνουμε. Το ίδιο είναι και τώρα. Ο άνθρωπος είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας. Αλλά τι γίνεται, όχι όλη η ανθρωπότητα, όχι όλοι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι για παράδειγμα θα είναι ανεκπαίδευτοι. Γιατί εμείς δεν θέλουμε χειρόνακτες πια. Τι θα τους κάνουμε τους χειρόνακτες, αφού θα τους παίρνουμε από το Μπαγκλαντές. Θα τους παίρνουμε με διάφορες διμερείς συμβάσεις από το Πακιστάν. Και οι μεσάζοντες θα βγάζουν χρήματα. Δεν θέλουμε λοιπόν, αφού θα έχουμε εργαλεία. Ή δεν... ένα άλλο τώρα. Μιλάει κανείς για το δημογραφικό, κύριε Σεκίνη. Με ξέρεις τον κύριο Λαβρέτζος. Πείτε μου, μιλάει κανείς για το δημογραφικό. Κανένας. Ποιες είναι οι πολιτικές για την Ελληνίδα μάνα. Πώς θα πάει η Έλληνα να γεννήσει με 300 ευρώ, με 400 ευρώ και 500 ευρώ μισθό. Πώς θα ζήσει ένα ζευγάρι. Και πού θα μένει όταν τα πάντα είναι Airbnb. Πού θα μένει. Αφήστανε το Airbnb για παράδειγμα και ειδικά στην Κρήτη είναι, τι να σας πω, επειδή εγώ πηγαίνω έρχομαι και έχω ζήσει στην Κρήτη. Και πέρα από αυτό να σας πω και κάτι άλλο, τι θα γίνει με τα σκουπίδια, με τα απορρίμματα αυτών που επισκέπτονται την Κρήτη. Τι θα γίνει με τις ανάγκες του σε νερό. Ποιος θα πληρώνει αυτά. Γιατί ξέρετε, ο κάθε τόπος έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι τόσους ανθρώπους. Δεν μπορεί διαφορετικά. Είναι ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη. Όπου δεν μπορεί να πάει δάσκαλος, δεν μπορεί να πάει γιατρός. Γιατί δεν βρίσκει σπίτι. Χώρια ότι αυτά τα έρημα, τα γαϊδουράκια τα έχουν εξοντώσει. Μόνο και μόνο για να τα βλέπουν οι τουρίστες. Αυτά πρέπει να τα δούμε συνολικά. Θέλω, οδεύοντας προς το τέλος, επανήλθε ο φίλος μου Αντώνης εδώ και μου λέει: εσύ έχεις μείνει στο φαντασιακό σου, δεν ήθελαν ούτε αλυσίδες να σπάσουν ούτε να σώσουν κόσμο. Με συγχωρείς Αντώνη, αυτό λέγαμε εμείς τότε, ότι πρέπει να σπάσουν οι αλυσίδες. Όχι ότι θέλαν ή δεν θέλαν, ότι δεν τις πάνε, τις αλυσίδες μετάδοσης. Άρα, με συγχωρείς πάρα πολύ, σε κανένα φαντασιακό δεν ζούμε. Δεν σπάσαν ποτέ οι αλυσίδες μετάδοσης. Τώρα, θέλω, επειδή φτάνουμε στο τέλος, μου λένε εδώ πολλοί, άρα κύριε Λύκο, επειδή εδώ έχει συζητηθεί από κάποια πρόσωπα με δημόσιο λόγο, μήπως τελικώς πρέπει να απέχουμε, μου λένε εδώ, από το παιχνίδι. Εσείς είπατε για το σκατζόκυρο, αλλά το επαναφέρουν εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ποια είναι τα κλειδιά για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες μετάδοσης, όπως λέει και ο φίλος, αλλά εδώ είναι σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές αλυσίδες μετάδοσης, αυτού που θέλουν να μας επιβάλλουν. Το πρώτο απ' όλα είναι η συμμετοχή. Συμμετοχή. Συμμετοχή και συλλογικότητες παντού, αλλά όχι συλλογικότητες από ομάδες μέσα στο Viber, όπως κάνουν τώρα κάποιοι υποψήφοι πολιτευτάδες και πολιτευτές και βουλευτές με ενδυνάμει ψηφοφόρους τους. Όχι, να βγουν έξω, να πάνε να σφίξουν το χέρι, να πιούν ένα καφέ, να μυρίσουν το χνότο του άλλου, να τον αγγίξουν. Αυτό πρώτα απ' όλα. Συλλογικότητα παντού, σύλλογος γονέων και κυδεμόνων, σε ό,τι υπάρχει. Σε ό,τι υπάρχει, ομάδα ορειβατική, στα πάντα. Στα πάντα. Δεν πρέπει να αφήσουμε πουθενά χώρο. Δεν πρέπει να αφήσουμε το χώρο πουθενά. Αυτός ο χώρος ανήκει στους ανθρώπους. Δεν μιλάω βέβαια για το περιβάλλον. Καταλαβαίνετε τώρα, μην το παρεξηγούμε αυτό. Δεν πρέπει να αφήσουμε πουθενά χώρο μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να συμμετέχουμε. Συμμετοχή παντού. Ας πάμε στην κάλπη, ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πρέπει να πάμε στην κάλπη. Πρέπει να πάμε στην κάλπη, γιατί ξέρετε και κάτι άλλο. Να σου το πω και λίγο έτσι διαφορετικά. Αν αυτή τη στιγμή ένα κόμμα, το πρώτο κόμμα λέμε, πάρει 16%, πραγματικό νούμερο 16%, αν απέχουμε και βγει γύρω στο 12 με 13% τα κόμματα, τα οποία θα μείνουν κάτω από το 3% εκτός Βουλής, αυτό το ποσοστό λοιπόν το 16, που δεν αντιπροσωπεύει τίποτα, καμία πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία, θα εκτεναχθεί στο 34-35. Εγώ δεν λέω ποιο κόμμα να πάνε να ψηφίσουν. Εγώ ξέρω τι θα ψηφίσω. Ξέρω τι θα ψηφίσω. Και ξέρω γιατί θα το κάνω αυτό. Γιατί βάζω κάποιες προτεραιότητες. Αυτό που σας είπα πριν. Πώς θέλω να είναι η κοινωνία μου. Μπορεί να μην ικανοποιούμε από το απόλυτο. Άλλωστε ο εχθρός του εχθρού είναι
ο εχθρός του. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο εχθρός του καλού ακριβώς είναι το καλύτερο. Πάντα θα υπάρχουν κενά. Δεν είναι δυνατόν. Τα κόμματα είναι συλλογικότητες. Δεν μπορούν να ικανοποιούν όλους τους ψηφοφόρους. Απλά παίρνεις 5-10 στη μία, βλέπεις τη βασική φιλοσοφία που έχει αυτό το κόμμα και αναλόγως ψηφίζεις. Αλλά πρέπει να πας να ψηφίσεις όποιο και αν είναι αυτό το κόμμα. Όποιο και αν είναι αυτό το κόμμα. Συμμετοχή, συμμετοχή, συμμετοχή. Όχι πληκτρολόγια και keyboards. Έλεος πια με αυτό το πράγμα. Έξω, στις πλατείες. Πρέπει αυτό το πράγμα πρέπει να ξανααποκτήσουμε την κοινωνικότητά μας. Πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτή την κοινωνικότητα. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω έξω και επειδή έχω χρόνο, επειδή δεν έχω χρόνο, επειδή δουλεύω πάρα πολύ και βγάζω πάρα πολύ λίγα και επειδή εγώ ενδεχομένως δεν μπορώ να ξοδέψω στο να πιω ένα καφέ, να βρίσκω αν θέλετε και τη συμβία μου, τη μελλοντική συμβία μου μέσα από το Tinder. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Λοιπόν. Είναι απαράδεκτα. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουν, σε χτυπάνε ακόμα και στη σεξουαλικότητά σου, σου ελέγχουν ακόμα και τη σεξουαλικότητα. Ό,τι πιο, πώς να σας πω, ό,τι πιο πρωτόλιο υπάρχει μέσα σου. Και από εκεί και πέρα σε οδηγούν σιγά σιγά. Λοιπόν κύριε Λυκό, θα τα πούμε λίγο πριν φτάσουμε στην τελική ευθεία της κάλπης, θα τα ξανασχολιάσουμε. Βάλατε όμως μερικά ζητήματα που καλό θα ήταν να υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα σε συζήτηση, έστω στις μέρες που απομένουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Και να κλείσω λέγοντας το εξής τρίπτυχο. Συμμετοχή, συναπόφαση και συνευθύνη. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που θα μας συμβεί. Και για αυτό το λόγο συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Σακίνη. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Λυκό. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.